Southampton, you know, went to Atletico. Yeah, it's one of the players I've been there. No, I wouldn't say so. Many of the guys were on international games, and most of the guys have played so many games, so I think they will just feel fresher to have had a little rest. Όχι, δεν θα το έλεγε, γιατί πολλά από τα παιδιά της ομάδας μας είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες και είχαν και πάρα πολύ λίγο χρόνο να ξεκουραστούν. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει την Ατλέτικο, θα έχει καμία σχέση με το παιχνίδι με τη Γιουβέντους που ήταν εκτός έδρας επίσης? It will have to be similar, I would say, but we've not. We'll take that with the team, with the coach, of course, how we want to play against them. But we will have to play smart, of course, because it's going to be a very tough game away to them, because they're very strong at home. But I'm quite sure the coach will have a good plan to how we will how we can manage to beat them. Ναι, θα είναι, φαντάζεται, ένας παρόμοιος τρόπος με τον οποίο θα πλησιάσουμε το παιχνίδι, όπως κάναμε με τη Γιουβέντους. Σίγουρα θα πρέπει να είναι ένας έξυπνος τρόπος για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή την ομάδα που είναι πάρα πολύ δυνατή στην έδρα της. Σίγουρα όμως ο προπονητής μας θα έχει κάποιο πλάνο στο μυαλό του, θα μιλήσουμε μαζί του και θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Το τελευταίο θεωρεί ότι θα είναι στην ενδεκάδα? Do you think that you are going to be in the first 11? We don't know the team yet, but I'm hoping so. Δεν το γνωρίζει ακόμα, όμως το ελπίζει. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you.